Άννα Κυριακού, που η επόμενη γενιά θα τη γνωρίσει ως μπεμπέκα στις Τρεις Χάριτες. Την συμμετοχή της στο Ζορμπά δεν θα τη δούμε ποτέ, αφού οι σκηνές της όλες κόπηκαν στο μοντάζ. Ο σκηνοθέτης της ταινίας όμως, Μιχάλης Κακογιάννης, τη Miss Anakin, άφησε το όνομα της ηθοποιού στους τίτλους αρχής της ταινίας. Το 1968 αναγγέλλεται στον τύπο της εποχής η έναρξη των γυρισμάτων μιας συναισθηματικής ταινίας με τίτλο «Το τελευταίο καλοκαίρι», με πρωταγωνιστές την Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Λόγω όμως φόρτου εργασίας και των δύο ηθοποιών, τα γυρίσματα θα αναβληθούν και η συνεργασία θα αναπαγήσει. 3 χρόνια αργότερα η ταινία θα βγει τελικά στις κινηματογραφικές αίθουσες με άλλο τίτλο, «Εκείνο το καλοκαίρι», και με άλλους πρωταγωνιστές, την Έλενα Ναθαναήλ και τον Λάκη Κομνηνό. Στις αρχές του 1966 κυκλοφορεί η ταινία «Δάκρυα για την Ηλέκτρα». Στην ταινία αυτή, η Μέρη Χρονοπούλου υποδύεται τη μητέρα της Ζωής Λάσκαρη. Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Θα σου γνωρίσω το Γιώργο. Κάποιοι θεώρησαν μέγα σφάλμα στην καριέρα της Χρονοπούλου να υποδηθεί τη μάνα μιας τόσο μεγάλης κόρης και πως αυτό θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στη μετέπειτα καριέρα της, μιας και η Λάσκαρη τότε ήταν 24 ετών και η Χρονοπούλου 9 χρόνια μόλις μεγαλύτερη της, δηλαδή 33. Προκειμένου να αποποιηθεί τον τόσο μεγάλο ηλικιακά ρόλο, η Χρονοπούλου ζητά η ίδια από τον σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας της να κάνει μια τολμηρή και σεξι εμφάνιση προκειμένου να ξεχαστεί ο προηγούμενος ρόλος της. Και έτσι έγινε. Στην επόμενη ταινία της Χρονοπούλου, «Κοινωνία ώρα 0», την βλέπουμε να γδύνεται μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το στήθος της. Ένας από τους μεγαλύτερους καυγάδες που συνέβη ποτέ στον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο ήταν αυτός ανάμεσα σε δύο σπουδαίες γυναίκες, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μελίνα Μερκούρη. Αρχές της δεκαετίας του 70 και στην Αθήνα της Χούντας ανεβαίνει μια επιθεώρηση με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου. Υποδιόταν μια γυναίκα που επέστρεφε από το Παρίσι και τη ρωτούσαν τι συνάντησε εκεί. Και η Βλαχοπούλου απαντούσε μεταξύ άλλων: «Και πάνω σε μια φοράδα είδα τη Μελίνα Μερκουράδα». Ένα ιδιαίτερα καυστικό σχόλιο για τη δράση της Μελίνας Μερκούρη στο εξωτερικό. Η φράση αυτή δεν άρχισε να φτάσει στα αυτιά της Μελίνας. Όταν λίγο καιρό αργότερα οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το παρασκήνιο της εποχής, η Μελίνα πλησίασε την Βλαχοπούλου, την άρπαξε από το μαλλί λέγοντάς της: «Ποιον είπες Μερκουράδα, μωρή χουντιάρα?». Οι σχέσεις των δύο γυναικών δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Στην ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», η Έλενα Ναθαναήλ υποδίεται την αδερφή του Γιώργου Κωνσταντίνου. Το μυστικό που κρύβεται σε αυτήν την ταινία είναι πως οι δύο πρωταγωνιστές ήταν ζευγάρι. Εκείνος 35, εκείνη μόλις 22 ετών. Συζούσαν στον 4ο όροφο μιας σύγχρονης πολυκατοικίας στην οδό Ασκληπιού, ήταν πολύ ερωτευμένοι και μάλιστα για την Έλενα Ναθαναήλ, ο Κωνσταντίνου ήταν η πρώτη της αγάπη. Κάτι που εξομολογήθηκε η ίδια στην μοναδική συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε σε αυτή τη σχέση το 1969 στην Κική Σεγδίτσα. Ο Γιώργος είναι ένας θαυμάσιος ηθοποιός και ένας μορφωμένος άνθρωπος. Έχει αυτοπεποίθηση. Τον θαυμάζω γιατί είναι πολύπλευρος. Μαλώνουμε όπως μαλώνουν χιλιάδες ζευγάρια. Και βέβαια με ζηλεύει όσο ζηλεύω κι εγώ. Τι πιο φυσικό για δύο ερωτευμένους ανθρώπους. Ο Γιώργος είναι η πρώτη μου αγάπη. Τι ωραία που μίλησε γι' αυτόν.